Εμείς χαιρετηθήκαμε, φιληθήκαμε πριν. Καλώς σας βρήκα. Νεκταρία Κοκκινάκη. Από την Κρήτη μας ήρθε το κορίτσι. Από την Κρήτη και είμαι πολύ ενθουσιασμένη με το καινούριο μας πλατό, με τα χρώματα, τα ωραία. Είδες. Ανυπομονούσα να έρθω. Πραγματικά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Καλώς ήρθες λοιπόν και θα έρχεσαι συχνά. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, και κάνουμε λοιπόν κάτι το οποίο είναι της εποχής. Τώρα, αυτή την εποχή θα κάνουμε ωραία μουστοκούλουρα που μπορούν να πάρουν και τα παιδιά σχολείο. Είναι πανεύκολο, πραγματικά πανεύκολο. Δεν θα το πιστεύετε πόσο εύκολο είναι. Και για να σας κάνω ακόμα πιο εύκολη τη ζωή, θα το κάνουμε με πετιμέζι. Mm-hmm. Που μπορούμε να βρούμε παντού, σε όλα τα σούπερ μάρκετ, σε μαγαζιά με βιολογικά προϊόντα. Υπάρχει παντού και το πετιμέζι έχει πάρα πολλές ευεργετικές ιδιότητες. Είναι μια γλυκαντική ουσία απίστευτη. Έχει πρωτεΐνη, έχει ωμέγα 3, έχει αντιξιοδιωτικά, βιταμίνη. Αχ, έφυγε και ο γιατρός τώρα, οπότε. Ναι, ήθελα να τα πω και με τον γιατρό. Και φυσικά βοηθάει στον πονόλαιμο. Αλήθεια. Εγώ έχω πάντα στα παιδιά μου όταν είναι κρυωμένα. Τους δίνει το πετιμέζι. Α, μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε τα υλικά νεκταρία. Ωραία, πάμε, να δούμε. Λοιπόν, θα χρειαστούμε για τα μουστοκούλουρα 200 ml πετιμέζι, 200 ml ελαιόλαδο, 100 γραμμάρια ζάχαρη, 200 ml φρέσκο χυμό πορτοκάλι, 1,5 κουταλάκι σόδα, 2 κουταλάκια κανέλα, 1 τέταρτο κουταλάκι γαρίφαλο, 1 τέταρτο κουταλάκι μοσχοκάριδο, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, 150 γραμμάρια σταφίδες ξανθές προαιρετικά αυτό, μία κουταλιά κακάο, ένα baking powder και ένα έως ένα 200 περίπου αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ωραία. Και πάμε να ξεκινήσουμε να δείτε πόσο εύκολη είναι η συνταγή. Θα βάλουμε εδώ σε ένα μπολ το ελαιόλαδο, το πετιμέζι και βγάζει και αρκετά μουστοκούλουρα να σας πω. Το πετιμέζι είναι εξαιρετικό, είναι πεντανόστιμο. Ζάχαρη έχει ελάχιστη. Μπορείτε βέβαια, αν θέλετε, να αποφύγετε και εντελώς τη ζάχαρη σε αυτή τη συνταγή. Αφού έχεις το πετιμέζι, δεν είναι γλυκαντικό. Ναι, είναι γλυκαντικό, απλά έχω προσθέσει λίγο ελάχιστο ζάχαρη. Αλλά μπορείτε να το αφαιρέσετε και εντελώς, αν θέλετε. Λοιπόν, ανακατεύουμε έτσι απλά. Και εδώ έχω χυμό πορτοκάλι. Θα ρίξουμε μέσα τη σόδα. Στο πορτοκάλι, ε. Ναι, μέσα στο πορτοκάλι έτσι για να φουσκώσει. Και για να κάνει αντίδραση, ναι. Φυσικά. Έπρεπε να είχα τώρα εδώ την κόρη που τη αρέσει όποτε κάναμε αυτά. Μου έλεγε σαν φίλτρο, λέει είναι. Σαν μαγικό φίλτρο. Ναι. Λοιπόν, ανακατεύουμε και ρίχνουμε. Εδώ. Συνεχίζουμε έτσι με ένα σύρμα εδώ να ανακατεύουμε. Και αρχίζουμε και προσθέτουμε τα μυρωδικά. Εδώ έχω κανέλα, γαρίφαλο και μοσχοκάριδο. Ταιριάζουν πάρα πολύ ωραία όλα αυτά τα μυρωδικά που θα βάλουμε. Και ξύσμα πορτοκαλιού. Μπορείτε να βάλετε μέσα και ξύσμα λεμονιού, αν θέλετε να το αρωματίσετε έτσι ακόμα περισσότερο. Βάζουμε και το ξύσμα. Σας λέω, αυτή η συνταγή είμαι σίγουρη ότι θα την κάνετε όλοι, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ εύκολη. Εγώ έφαγα ήδη. Και θα ρίξουμε μέσα τώρα σταφιδούλες. Αν θέλετε, προσθέτε σταφίδες. Αν δεν θέλετε. Καλές είναι, δεν υπερτροφή βάζετε. Είναι. Ναι, είναι πάρα πολύ καλές σταφίδες, πολύ υγιεινές. Και τώρα. Εάν θέλουμε να κάνουμε έτσι τα μουστοκούλουρά μας να έχουν αυτό το ωραίο χρώμα το σκούρο, το μυστικό είναι το κακάο που προσθέτουμε μέσα. Ναι. Φυσικά. Χωρίς αυτό θα ήταν άσπρα. Χωρίς αυτό θα ήταν πιο ανοιχτό το χρώμα. Όλοι φυσικά. Όλοι βάζουμε. Μπορείτε, αν θέλετε, εγώ το έχω βάλει τώρα την ποσότητα. Εγώ νομίζω ότι τα μουστοκούλουρα έχουν αυτό το χρώμα. Όχι, δεν έχουν αυτό. Λόγω... Είναι πιο ανοιχτό το χρώμα. Τον υλικό που βάζεις μέσα. Ναι. Εγώ προσθέτησα το κακάο είναι που δίνει το σκούρο χρώμα. Και εδώ τώρα μέσα στο αλεύρι. Θα αναμίξω το baking powder, ναι. Θα βάλω αυτό εδώ πίσω και θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ζυμώνουμε. Α, θέλει χέρι αυτό, Ναι, αλλά είναι πολύ εύκολη αυτή η ζύμη, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μίξερ, αλλά δεν θέλει πάρα πολύ ζύμωμα, θα δείτε πόσο γρήγορα θα γίνει. Βάζουμε εδώ και ζυμώνουμε. Κάτσε, επειδή είμαι και μερακλού. Κάτσε ναι. Να το κάνω με τον καφέ. Εγώ έχω βάλει ένα ποτήρι γάλα, το γάλα είναι καθαρό βέβαια, όποιος θέλει να πιει. Δεν μπορώ να πιω. Ναι. Αλλά με τον καφέ. Μέσα, είναι τέλειο. Εδώ έχω κάνει και μερικά με σουσάμι. Βέβαια, έλεγα, αλλά ξέχασα να πω στον Αντώνη μας, μήπως παίρναμε και καμιά σοκολάτα κουβερτούρα και λιώναμε, μπορείτε να βουτήξει και μέσα στη σοκολάτα. Το έχανε τώρα. Αυτό κάνουμε παραδοσιακό. Ναι. Να βουτήξετε ένα μέρος, να λιώσετε κουβερτούρα σε Μπεν Μαρί και να βουτήξετε μέσα στη σοκολάτα. Λοιπόν, εδώ πέρα θα το ζυμώσουμε έτσι πολύ καλά, αλλά και πάλι πλάθετε τώρα εγώ. Για λόγους χρόνου δεν θα το ζυμώσω, αλλά και πάλι μπορούμε να πλάσουμε τα κουλουράκια μας. Τα μουστοκούλουρα, εντωμεταξύ, μοσχομυρίζει το σπίτι. Εδώ πέρα το πλατό. Μου και πριν και πολύ νόστιμα είναι. Που τα έφτιαχνες, μύριζε όλο το πλατό. Και δεν είναι πάρα πολύ
γλυκά. Βλέπεις, είναι τόσο όσο. Έχεις δίκιο. Πολύ ωραία, λοιπόν, θα τα ζυμώσετε πάρα πολύ καλά. Τώρα εγώ δεν το έχω ζυμώσει αρκετά, αλλά για να σας δείξω. Βάλτε και τα παιδάκια τώρα που έρθει και Σαββατοκύριακο στην κουζίνα. Κάτσε να βγάλω εδώ τα γάντια. Βέβαια, πώς μας έλεγε ο ειδικός, να κάνετε δραστηριότητες μαζί. Να κάνετε με τα παιδάκια σας εδώ τα μουστοκούλουρα, που θα τους αρέσει τη διαδικασία. Το κάνουμε το κουλουράκι μας. Εδώ, αν θέλετε τώρα, μπορείτε να το βουτήξετε και σε σουσάμι που έχω εδώ. Ναι, κάποια τα κάνεις με σουσάμι, κάποια χωρίς. Ναι, γιατί ταιριάζει με το σουσάμι. Ναι. Και βάζουμε σε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο σε 180 βαθμούς για περίπου 15 λεπτάκια στις αντιστάσεις. Αυτά τα κουλουράκια που έχουμε κάνει είναι τα μαλακά κουλουράκια. Συγγνώμη, στις αντιστάσεις. Ναι, στις αντιστάσεις, όχι να βάλουμε αέρα. Λοιπόν, είπες, αυτά είναι τα μαλακά κουλουράκια. Υπάρχουν και τα πιο τραγανά, που έχει μια διαφοροποίηση συνταγή και τα ψήνουμε λίγο περισσότερο. Κατάλαβες? Υπάρχουν και μεγάλα. Και ανάλογα, όσο μέγεθος θες τα κάνεις. Υπάρχουν και πιο μεγάλα, που είναι σαν κουλούρια Θεσσαλονίκη. Ναι, υπάρχουν διάφορα. Τώρα εδώ πέρα, επειδή θέλει ακόμα ζύμωμα. Ναι. Πόση ώρα θέλει αυτό να το ζυμώνεις περίπου? 2 λεπτάκια είναι έτοιμο. Δεν θέλει πολύ, ε. Απλά να τραβήξει όλο το αλεύρι. Λοιπόν, και είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Ας κάνουμε με τα παιδάκια μας κουλουράκια και για μας. Αυτά πάνε με Δευτέρα σε όλη την τάξη. Ναι, βέβαια. Ό,τι μείνει, είναι βέβαια. Πολύ ωραίο, ό,τι μείνει, βέβαια. Ναι, έχεις δίκιο. Παρόλο που έβαλες και πετιμέζι και ζάχαρη. Ναι, έβαλα πολύ λίγη ζάχαρη, φαντάσου. Είναι που ναι. Αυτό εδώ πέρα που έχουμε κάνει και έχουν φάει εδώ πέρα και όλοι στο πλατό ήταν μισή δόση. Από αυτή που σας έχω δώσει ήταν μισή. Και έβγαλε περίπου 30 κουλουράκια. Αυτό πώς θα βγάλει? Αυτό θα βγάλει άλλα 30. Έλα. Θα βγάλει 60 κουλουράκια. Ναι, βγάζει μεγάλη. Βγάζει 60 κουλουράκια περίπου. Α, είναι πολλά. Είναι πολλά. Άρα μπορείτε και τη δόση όπως σας τη δώσαμε να την κάνετε τη μισή. Και μισή, βέβαια. Θα αποθηκεύσετε σε μπολ που κλείνει έτσι ωραία αεροστεγός και θα τα έχετε για πάρα πολύ καιρό. Τέλεια. Αν νομίζω να μείνουνε. Κάποιοι βάζουν και τη ζύμη στην κατάψυξη και τέτοια. Α, δεν χρειάζεται, γιατί είναι πολύ εύκολο να γίνει. Ναι. Οπότε μπορείτε να τα κάνετε και τόσο μικρούλικα, όσο ό,τι μέγεθος θέλετε. Πολύ λοιπόν, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νεκταρία. Σας ευχαριστούμε και εσάς πάρα πολύ για την παρέα που κάναμε όλη την εβδομάδα. Βεβαίως, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε τέλεια ό,τι και να κάνετε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας. Στις 3. Γεια σας.